Σας καλωσορίζει στην εκδήλωσή μας και σας εύχεται καλά Χριστούγεννα. Και το νέο έτος να είναι για όλο τον κόσμο και για τον καθένα χωριστά μια χρονιά ειρήνης. Σε λίγο θα παρακολουθήσουμε την αναπαράσταση της Φάτνης από μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου και από τα παιδιά του Μάνα. Η ιστορία μας θα ξεκινήσει φέτος από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Προσπαθούμε με όλη μας την καλή διάθεση να παρουσιάζουμε κάθε χρόνο και κάτι διαφορετικό που να πλαισιώνει την ιστορία της γέννησης. Συνεχίζοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που είστε απόψε κοντά μας, όλους όσους συμμετέχουν στη γιορτή μας. Τον Μαρίνο Μαραγκό που μας δίνει το χώρο του σπιτιού του για τις ανάγκες μας, τον Ρούσο τον Νίκο τον Λινάρδακα για το γαϊδουράκι του, τον Νίκο τον Ρωσολάτο που μας βοηθάει να ξεπερνούμε τις δυσκολίες που προκύπτουν, την ελληνική αστυνομία που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον Γιώργο τον Βαρθαλίτη για την κάλυψη της μουσικής και τον Νίκο Ερμούπολης για την οικονομική του συμπαράσταση. Χρόνια πολλά σε όλους. Η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Είπε τότε η Μαρία. Εγώ είμαι η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα σύμφωνα με το λόγο σου. Τότε ανεχώρησε από αυτήν ο άγγελος. Μόλις ο Ιωσήφ άκουσε τα νέα,
και επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την εξαίσει, σκέφτηκε να την διώξει κρυφά. Και ενώ σκεφτόταν έτσι, άγγελος του Ιδίου παρουσιάστηκε και του είπε: «Υιοσία, Υιέ του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πας να μαζέσεις τη Μαρία, τη γυναίκα σου, διότι εκείνη που γεννήθηκε μέσα της, προέρχεται από το Πνεύμα του Άγιο. Θα γεννηθεί Υιός, τον οποίο θα ονομάσεις Ιησούς, διότι Αυτός θα σώσει τον λαό από την αμαρτία. Θα του μάθεις τη δύναμή σου και τη δουλειά σου. Θα του ανοίξεις τον δρόμο για το μέλλον. Να φέρει στον κόσμο το γιο του Θεού.
έρχεται προς τη σπηλιά, γυμνώντας το χαρμόσυνο γεγονός.
προσκύνηση Βηλέμ. Αυτοί πρώτοι προσκύνησαν τον Θεό άνθρωπο. Σε λίγο πληροφορούνται το νέο πολλοί άνθρωποι από τα γύρω μέρη. Αρχίζουν να καταφθάνουν. Έτσι ο στάδιος γεμίζει από γλαστά πρόσωπα και χαρούμενες φωνές. Με οδηγώ λοιπόν αυτό το λαμπερό αστέρι και ύστερα από ένα μακρινό και δύσκολο ταξίδι φτάνω στην Ιουδαία. Μπαίνουν και προσκυνούν το νεογέννητο μωρό. Αφήνουν στα πόδια τους τα πολύτιμα δώρα τους. Χρυσό. Λίβανο που μοσχοβολά. Και
και Σμύρνα το πολύτιμο άρωμα της Αραβίας. Μετά την προσκύνηση, κουρασμένα από το μακρύ ταξίδι και τη συγκίνηση της μέρας, κατασκηνώνουν κοντά στη Βηθλέμ. Ένα ξεκίνημα για